μας βρίσκουν διέξοδο μέσα από τα αθλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ξεφεύγουν από πάρα πολλά προβλήματα και παγίδες. Έτσι λοιπόν ευχαριστούμε όλους αυτούς που ασχολούνται με το κομμάτι που λέγεται αθλητισμός. Η άλλη αθλήτρια είναι η Λαζαρίδη Ελένη, η οποία και αυτή η μεγαλύτερη της διάκρισης ήταν η πρώτη θέση στα Μάστερ της ΓΑΜΑ Ένωσης στην κατηγορία κορίτσια 12. Η Ελένη δεν είναι εδώ σήμερα, απουσιάζει, είναι σε αγώνες. Εντάξει, θα τις δώσουμε εμείς την φυλακή. Εγώ λίγο να προσθέσω κάτι. Έχουμε ακόμη μία απονομή. Κύριε Κυριακόπουλε. Σε έναν άνθρωπο πιστεύω ότι το χρειάζεται, το δικαιούται πολλά χρόνια. Στον προπονητή μας, τον κύριο Αδολόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Αν και δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να βραβεύουμε ένα τον άλλον. Τα βραβεία είναι για τα παιδιά, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να πεις δυο λόγια για τον κύριο Αδολόγλου? Όχι σχεδόν. Όλα τα παιδιά τα οποία είναι πλέον στο γυμνάσιο και στο λύκειο έχουν πολύ καλές σχολικές επιδόσεις, δηλαδή πάνω από 18. Όλα τα παιδιά. Λοιπόν, εγώ να πω ένα μπράβο σε όλους τους αθλητές, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επίσης θα βραβεύσουμε τους αθλητές που είχαν πρώτες νίκες σε ενωσιακά ή και πανελλαδικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, τρεις αθλητές του συλλόγου είχαν αυτή τη διάκριση να πάρουν πρώτη θέση σε ενωσιακά ή πανελλαδικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον πιο μεγάλο σε ηλικία, τον 15χρονο Ντιβανίδη Αναστάσιο. Η μεγαλύτερη του διάκριση ήταν η πρώτη θέση που πήρε στα Μάστερ στη ΓΑΜΑ Ένωσης. Μπράβο, Τάσο. Η αθλήτρια του συλλόγου του Τζίδου Ιωάννα, η οποία έχει βγάλει τον μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στους αθλητές του.